μεταξύ γυρισμάτων, θεάτρου. Μεγάλη σεζόν φέτος. Γυναίκα χωρίς όνομα. Στο Γυναίκα χωρίς όνομα, συνεχίζουμε και φέτος. Και πάτε πολύ καλά, να πούμε. Ευτυχώς. Και στο θέατρο Παλάς. Ο Νάσης τα θέλω όλα, με Σταμάτη Φασουλή. Πώς ξεκίνησες να γίνεις ηθοποιός? Ήρθα στην Αθήνα γιατί ασχολιόμουν με το modeling. Mm-hmm. Και ήρθα στην Αθήνα για να το εξασκήσω. Έκανα ένα γύρισμα στο Παραπέντε. Α! Ah. Ναι, ένα πολύ μικρό guest, okay. Σαν μοντέλο βασικά. Και εκεί είπα ότι να ασχοληθώ. Η τηλεόραση άλλαξε τη ζωή σου? Δεν έχει αλλάξει την καθημερινότητά μου σε ή κάτι, απλά η αναγνωρισιμότητα είναι που... Mm-hmm. Δηλαδή, στον δρόμο με καταλαβαίνουν ποιος είμαι και εντάξει, λίγο ντρέπομαι. Η εμφάνιση ανοίγει πόρτες. Θεωρώ ή τις κλείνει. Να σου πω κάτι, θεωρώ ότι η εμφάνιση είναι ευχή και κατάρα που λένε. Mm. Ότι, ναι, μεν μπορεί να ανοίξει, γιατί το πρώτο πράγμα είναι η εμφάνιση, κακά τα ψέματα, αλλά αν υπάρχει μόνο η εμφάνιση και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ναι. Δεν. Δυσκολεύτηκες δηλαδή, σου πήρε καιρό να σε αποδεχτούν? Κάποιοι με αποδεχτήκανε, κάποιοι όχι. Ναι. Εντάξει, εγώ προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος. Το πρώτο καιρό δεν τα πήγαινες και καλά με τα μέσα, νομίζω. Είχα την εντύπωση. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακόμα έχω μια συστολή, αν θέλεις. Σε βλέπαμε σε πρεμιέρες, γιατί ξέρεις. Και έφευγα. Και έφευγες, γιατί. Έχω ακόμα μια συστολή, η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχω κάτι να πω. Να μιλήσω πέρα από τη δουλειά μου. Αυτό φοβόσουν ότι θα σε ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι? Κάτι για τα προσωπικά μου που δεν νομίζω ότι αφορά κανέναν. Ναι. Την προσωπική μου ζωή, αυτό. Σε ενόχλησε που είχαν επικεντρωθεί μια περίοδο, είχε παίξει τόσο πολύ έντονα? Ναι, με είχε ενοχλήσει. Με είχε ενοχλήσει για τη σχέση μου. Mm-hmm. Ναι, με είχε ενοχλήσει. Οπότε ήταν ένας λόγος παραπάνω που απέφευγα τις κάμερες και τα μέσα. Τώρα να πούμε ότι έχουν βγάλει πάλι δημοσίευμα. Θες τα τραβάστα αυτά, ε? Με την τώρα. Με την τώρα είμαστε φίλοι. Ναι, καλά δημοσίευμα, αλήθεια. Πάντως το ταιριάζεται πολύ εγώ που σας... Ευχαριστούμε πολύ, αλλά είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι με την τώρα. Α, η τώρα. Δεν είναι φίλη το παιδί, εντάξει. Είναι ελεύθερη τώρα. Είναι ελεύθερη τώρα. Η τώρα είναι κούκλα, ε. Γιατί ρωτάς? Δεν κάτσε να κάνω ένα like. Η πιο ωραία γυναίκα της ελληνικής τηλεόρασης είναι. Γι' αυτό. Ωραίο κορίτσι. Και εγώ όμως δεν πάω. Κούκλα, παιδιά. Και εσύ δεν πρέπει να γνωρίσεις την τώρα. Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω σε αυτό που είπε, γιατί ο Γιάννης... Γιατί επειδή... και εσύ, επειδή είσαι πολύ ωραίος, η όχι, ομορφιά καμία σχέση. Είναι ευχή και κατάρα. Καμία σχέση. Είναι ευχή και κατάρα. Ρωτήστε και εμένα. Όχι, ρε παιδιά, επειδή πέρασε από έναν άλλο χώρο στην υποκριτική το παιδί, δηλαδή... Ποιος ήταν ο άλλος ο χώρος? Ο Γιάννης έχει κάνει και μόντελ, νομίζω, στα πρώτα χρόνια της καριέρας του και άλλαξε χώρο. Και συνήθως οι άνθρωποι που όταν αλλάζουν χώρο είναι πιο συνεσταλμένοι. Δηλαδή τώρα φαντάσου, κάνει τις πρώτες